Λοιπόν, το πρώτο patch notes του season 10 League of Legends ξεκινάει. Πάμε λίγο να το δούμε. Θέλω να δω αυτές οι αλλαγές θα σημαίνουν πολλά πράγματα, ρε φίλε. Γιατί αλλάζει το season και πρέπει να κάνουν ριζικές αλλαγές, πράγματα που θα αλλάξουν πολύ το παιχνίδι. Λοιπόν, ο Αφέλιος, move speed, nerf, σχετικά διάφορο. Health nerf, δεν μου φαίνεται λογικό. AD carry είναι, θέλει να έχει λίγο health, δεν ξέρω. Okay. Εντάξει, 30 health είναι κάτι, είναι κάτι. Είναι σημαντικό. Θα είναι πολύ πιο squishy τώρα. Θα πεθαίνει πολύ πιο εύκολα. Δεν ξέρω. Στο lane. Γιατί αυτό είναι για το lane, ρε φίλε. Αυτά τα flat nerfs είναι στο lane. Δεν, στο late game δεν κάνουν τίποτα. Inferno Impala Damage. Καλά, αυτό ήθελε τρελό nerf. Εντάξει. Τρελό nerf. Ωχ, Aurelion, πού τον βρήκαν αυτό, ρε. Πού τον ξέδαψαν. Νερφάρουν το passive. Το passive δεν είναι. Όχι, το νερφάρουν, κάτσε λίγο. Passive στα. Α, περίμενε λίγο. Ναι, τον έρφαραν, εντάξει. Μικρή διαφορά, εντάξει, δεν νομίζω ότι. Καλά, να μου πει παίζει ρόλο, σίγουρα έτσι. Αλλά ο Aurelion πάλι είναι πολύ δυνατό. Ο Azir. World Duration 5 seconds, αλήθεια. Αμαν. Φίλε, αυτό είναι δυνατό, ναι. Δυνατό buff. Δεν ξέρω. Δυνατό buff. Α, εδώ κόρκι θέλω να δω. Αυτά ήταν όλο. Καλά. Δεν το διαβάζω καν. Ο Κόρκ είχε φάει nerf 4 μονάδες στο attack damage του και το έχουν αφήσει έτσι. Έγινε ρε ρίτο. Ας το έτσι. Να δούμε πώς θα γίνει πλέον από το champion αυτό. Κάτσε ρε. Τι λέει. Now gains effects from Quinn's Rage Blade το ulti. Δεν έπαιρνε. Δεν στάκαρε με το ulti. Τι φάση. Τώρα το φτιάξαν. Bug είναι αυτό ή δεν. Ή ήταν σκεμμένα το είχαν κάνει έτσι. Ξέρω. Καλά, άμα μπω ένα game check θα το δοκιμάσω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ. Νόμιζα ότι πιάνει, δεν ξέρω. Κάθε δεύτερη φάπα θα πρέπει να φεύγει, όχι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Jace, buff στο Q. Ακούστε, εκεί στη Riot, ακούστε λίγο. Εκεί στη Riot, όλοι οι τραχανάδες που φτιάχνουν τα patch notes, ακούστε με λίγο. Ο Jace έχει πρόβλημα στο early, όχι στο late. Στο late είναι άλλη φάση. Τι μου μπαφάρεις τώρα, το πικ είναι το έχετε κάνει το πικ να είναι σκουπιδιάρικο στο early και μου μπαφάρετε το late game, τι να το κάνω. Δεν γίνεται. Θέλει buff στο early ο Jace, όχι στο late, καμό. Health growth, εντάξει, η Kalista υπάρχει σε ένα ντουλάπι και που βάζω, την ξεκλειδώνουν ξέρω εγώ και τις πετάνε 2 health, 3 health, μισό damage, λίγο armor, ό,τι να είναι. Καμία ουσιαστική διαφορά. Μουσφιν το Κάστιν, οκ, κανένα νόημα. Μιλή τσάμπι είναι, θέλει Μουσφιν. Τι μου τον ερφάρεις. Δεν ξέρω. Τι μου τον ερφάρεις. Καλά, εδώ κάτι τρολιές έχει αυτά, οκ. Okay. Οχ, μόρτε, 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 τι είναι αυτό, νέρφι, μπαφ, κάτσε. Κάτσε ρε, πώς είναι έτσι αυτό, μπερδεύτηκα τώρα. Τέλος πάντων, νερφάκια στο Mort που έπρεπε να γίνουνε. Το passive του λιγότερη διάρκεια και λιγότερο moonsuit. Okay, πολύ σεβαστό. Κομπλέ nerf. Κομπλέ nerf. Κομπλέ τίμιο. Εντάξει, δεν τον αλλάζει πολύ, απλά είναι λιγότερο σπασμένος. Σε κάποια συγκεκριμένα matchups. Λοιπόν. Empower targets next 3 basic attacks and abilities. Μάλαγα, όντως. Άρα τώρα θα είναι καλό και με ability heroes στο Νάμι. Ξέρω, ωραίο. Αυτό το ενδιαφέρον. Αυτή η αλλαγή καλή μου φαίνεται. Θα πάει ο Forgiven στο LCS και θα ζητάει από τα supports να παίζουν μόνο Νάμι τώρα. Health growth, ok. Παδιάφορο. Άντε πάλι, δες. Ρε φίλε, η Riot με αυτό το passive της Sejuani. Μάλακα, τα τελευταία 20 patch notes που έχουν βγει για τη Sejuani, θυμάμαι ότι είναι όλα για το passive. Θα σταματήσουν να το πειράζουν και να το στρώσουν επιτέλους. Θα σταματήσουν, ρε φίλε. Με αυτό το passive. Ας πειράξουν κάτι άλλο. Okay, εντάξει. Πάλι θα τη βάλουν μέσα στο game σε Τζοάνι. Ήτανε πριν φάει τα nerf σε Τζοάνι. Στην παγκόσμια σκηνή και στο competitive ήτανε first pick. Ήτανε το πιο δυνατό champion. Μετά έφαγε αυτά τα nerfs και τώρα μάλλον την ξαναβάζουν πίσω στο game. Anyway, okay. Σε Τζοάνι. Άμα φάει buff σε Τζοάνι θα κλάψω. Gains resistance when slaying Elder Dragon. Fury gains increased. Τι είναι αυτή η λέξη Λιέου. Τι είναι αυτή η λέξη, πρώτη φορά τη βλέπω.
Συμβάνω να βγαίνει 5 παίρνω μπλα μπλα. Μπλα μπλα μπλα. Οκ, καλά μπαφάκια για τη Σετζοάνι, για τη Σιβάνα, αλλά όχι για μας. Ο Σάιλας πάλι. Εντάξει. Ο Σάιλας έχει γίνει σαν την Ακάλυ, ρε φίλε. Κάθε πατς τρώει αλλαγή. Κάθε γαμμένο πατς. Λοιπόν, health από 5,75 5,25. Okay, health growth 20. Τώρα ας πούμε δες, ρε φίλε. Κοίτα τι γίνεται. Ρίχνει το health η Riot από 5,85 5,25. Okay, δηλαδή κατά 60 μονάδες. Και τις ρίχνει, δίνει την ίδια στιγμή buff που κάθε level παίρνει 20 μονάδες παραπάνω health. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από το level 3, όχι από το level 3, περίμενε, 2, 3, από το level 4, στο level 4 το health του θα είναι όπως ήταν πριν. Από το level 4 μέχρι το level 18, 4 επί, κάτσε τώρα, 14 επί 20, 280, δηλαδή θα έχεις στο late game 280 παραπάνω health. Μα λέει, αυτό είναι μισό item, ξέρω εγώ που λέει ο λόγος. Καλό buff, δεν ξέρω, εντάξει. Το armor του nerf, αλλά δίνουν armor growth, που πάλι είναι full buff. Τα resistances nerf, αλλά πάλι δίνουν late game. Ουσιαστικά νερφάρουν το early του και το buffάρουν late game. Okay, γενικά εγώ είμαι του late game πλέον. Νομίζω το late game είναι το πιο σημαντικό, το early δεν ξέρω. Γιατί αυτά τα nerf που τρώει από το level 5 και μετά είναι πολύ πιο δυνατός από ό,τι ήταν πριν και στο level 18 είναι broken. Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρω. Α, πειράζουν και άλλα πράγματα εδώ, okay. Δυναμώνουν το damage της passive. Okay, μειώνουν το damage passive, καλά κάνουν και το δυναμώνουν. Το range καλά κάνουν και το μειώνουν. Πολύ λογικό. Now grant silence critical attacks when available. Αυτό, εντάξει, okay, δεν ξέρω. 3 stacks. Now execute secondary target minions below 25 health. Εντάξει, πολύ μεγάλο buff. Αυτό έτσι, το passive πολύ μεγάλο buff, δεν ξέρω. Α, nerf στο Q. Στο cooldown, buff στο... Όχι buff, nerf στο damage. Can no longer be card during A. Detonation minion damage. Γιατί το νερφάρουν τόσο πολύ το Q, ρε φίλε, τι φάση. Α, κοίτα τι κάνανε, δες. Στο Q δες τι κάνανε, τα chains. Νερφάρουν πολύ γενικά τις αλυσίδες, αλλά μπαφάρουν πολύ αυτό το μετά που κάνει μια έκρηξη, αυτό τρώει πολύ buff. Μαλάκα τρώει πολύ buff, what the fuck, σχεδόν το διπλάσιο damage. Δεν ξέρω. Ουσιαστικά, εντάξει, δεν ξέρω, θα πρέπει να πετυχαίνεις την έκρηξη για να κάνει damage, ok. Κομπλέ. Έχει προοπτική. Θα είναι πιο δύσκολος, αλλά πιο δυνατός. Κάσιν και ξέρει όλοι για reset silence basic attack. Damage. Καλά, το damage, ok. Τρώει ένα μικρό buff στο ability ratio, ok. Δεν κάνει κάτι αυτό. Το cooldown πάρα πολύ buff. Πάρα πολύ buff το cooldown στο level 5. No longer heals. No longer deals 50% increased damage to targets below 40% health. Ok, δεν κάνει παραπάνω damage. Α, το mana έχει κόστο περισσότερο μετά, ok. Heals, bla bla. Α, ok. Άρα το W τρώει buff στο damage από το ratio, τρώει nerf στο damage σε targets που έχουν 50% περισσότερο, 40% και λιγότερο health, αλλά κάνει πιο πολύ heal και έχει λιγότερο cooldown. Ok, κομπλέ. Α, όλα τα πειράζουν, εντάξει, ok. Casting hijack no longer sets. Ούτε ήξερα ότι το κάνει reset. No longer gains a magic shield for 2 seconds. Κάτσε ρε, τι δίνει. Περίμενε λίγο. Δυναμώνουν το damage. Ok. Δυναμώνουν το damage. Αυτό ήταν, δυνάμωσαν απλά το damage και έβγαλαν το shield. Ok. Εντάξει. Blind mine, ξέρω εγώ. Εντάξει, ο Silas απλά θα είναι πιο δυνατός στο late game. Ok. Κομπλέ. Εγώ νόμιζα ότι το early ήταν το πρόβλημά του, τώρα η Riot που σκέφτεται δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά ok. Varus, cooldown. Εντάξει, αυτό ήθελε buff, και ήταν λίγο ακραίο το Q. Το Q είχε πολύ cooldown, καλά το κάνανε, εντάξει, πάνω στο 10.
Blight cooldown refund. Α. Οκ, εντάξει. Τίμιο αυτό. Εντάξει. Buff γενικά, οκ, κομπλε buff, τίμιο. Vi remains unstoppable for the duration of your uppercut. Γιατί δεν ήτανε. Δηλαδή, unstoppable δεν τρώει σε και τίποτα, έτσι. Είναι immune στα πάντα, ρε παιδί μου. Δεν... Είναι ανέγκυχτη, δεν μπορείς να την κάνεις τίποτα, ξέρω εγώ, όσο έχει το ulti. Αλλά νόμιζα ότι αυτό υπήρχε ήδη. Δεν ξέρω, σαν, κάτι σαν του Malphite ulti. Γιατί μπορούσε να την κάνει crowd control effects στο. Πού να καταλάβω, τέλος πάντων. Τι έτσι κατώνω στα μπλα μπλα. Καλά αυτά ούτε τα. Α, το slow. In power this slow decreased. Οκ, client mine. Α, πάλι τα πειράζουν αυτά. Οκ. Εντάξει, ναι, αυτά είναι μικρό λεπτομέρειε, εντάξει, δεν μα ενδιαφέρουν. Conqueror. Now shows the total healing gain that would include. Α, οκ, ωραίο αυτό. Ναι, γιατί και εγώ το παρατηρούσα, δεν το δείχνει. Καλό είναι. Όταν πατάς. Τώρα με ποιο κουμπί είναι, με το σε. Που βγάζει, τέλος πάντων, εκεί μέσα στο game. Δείχνει στο Conqueror πόσο damage σου έχει δώσει συνολικά στο game. Τώρα θα δείχνει και το heal, που είναι κουμπί αυτό. Το Omnistone δεν το βλέπω καν. Απλά περιμένω να το βγάλουν αυτή τη μαλακία, την ηλίθια, την αηδία και να βάρουν πίσω το κλέπτο. Που θα γίνει αργά ή γρήγορα, να ξέρετε σίγουρα. Ωραία, εντάξει, οκ. Δεν. Εντάξει, δεν αλλάζει πολύ το game γιατί δεν πείραξε. Ξέρεις τι, σε αυτό το patch notes δεν πείραξε η Riot ήρωες του meta. Δηλαδή, άμα δεις, όλοι αυτοί οι ήρωες είναι ήρωες που δεν θα τους δεις σε ένα τουρνουά. Δεν είναι ήρωες που κουβαλάνε. Έτσι, είναι ήρωες που, οκ, τους παίζεις επειδή σου αρέσουν, επειδή για το χαβαλέ σου, οκ, εντάξει. Αλλαγές οι πιο πολλές λογικές μου φαίνονται. Έτσι. Οι πιο πολλές είναι οκ, patch notes. Απλά δεν αλλάζει το game πολύ. Εντάξει, ξέρω εγώ. Ένα τίμιο patch notes όπως και όλα τα υπόλοιπα. Κομπλέ, ξέρω εγώ. Αυτό, εντάξει. Άντε πάμε.